2 λέγει: ο αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Ο δε αναβάς τι εστί ότι κατέβει πρώτον επί της γης και των κατωτάτων της γης. Ο καταβάς αυτός εστίν ο αναβάς εις τα ύψη των ουρανών ή να λύσει και δώσει λύσιν εις όλα τα θέματα του ανθρώπου ή να πληρώσει τα πάντα. Αδερφοί μου, δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς τους λόγους του αποστολικού αναγνώσματος. Δεν νοούνται ευκόλως τα νοήματα τα οποία υπάρχουν εις κάθε μίαν φράση. Δια τούτο μας εξίωσε ο Θεός, όσοι έχουν καλή διάθεση να ακούν λόγων Θεού, εις εκείνους εισέρχεται και η χάρις του Αγίου Πνεύματος και ανακαινίζει την ψυχή του. Εκείνου ο οποίος έχει ευπρόσδεκτον την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς την Έφεσο, στην εκκλησία της Εφέσου, στην οποία έδωκε πολλήν χρόνων κηρύττων το Λόγο του Θεού. Σε εκείνη την Έφεσο αναφέρει ότι έχησε δάκρυα και εις κάθε έναν λέγει από τους πιστούς εκείνους ούκαι έπαυσα με τα δακρύων νουθετών αυτών. Έκλαινε ο Απόστολος Παύλος και προσπαθούσε κάθε ένα να τον οδηγήσει στον Θεό, στο φως του αληθινών. Και σήμερα η Εκκλησία μας αναφέρεται εις εκείνα τα οποία γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ονομάζονται δώματα, χαρίσματα δηλαδή, τα οποία έδωκε ο Θεός στον κάθε έναν. Αναλόγως όμως, κατά την αρετήν την οποία έχει ο καθής από εμάς. Όση αρετήν έχεις, αδερφέ μου, παίρνεις και τόσα χαρίσματα από τον Θεό. Διό λέγει, αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Αναβάς εις ύψος, μέσα εις αυτήν την φράση του Αποστόλου Παύλου, είναι το μέγα εκείνον τέλος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Ήρθεν εις την γην, εκήρυξεν επί τριετίαν ολόκληρον και θαυματούργη και ομιλούσεν, χωρίς να σταματήσει ποτέ. Τον εμίσησαν όμως οι εχθροί του και εκείνος εκουσίως μόνος του παρεδόθη εις τον θάνατον.
ετάφη και ανέστη και τέλος ανελήφθη στους ουρανούς. Δύο αναβάσεις ύψος λέει. Αυτή είναι η ανάληψη του Κυρίου μας, την οποία εορτάζουμε με πολύ χάρη και ευλογία. Ύστερα από την ταπείνωση την οποία υπέστη ο Θεός, ύστερα από τον θάνατο τον οποίο υπέστη, ύστερα από την ταφή την οποία υπέστη, ανεστήθη και ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Διό αναβάσεις ύψος λέγει, αφού ανελήφθη ο Θεός, ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν. Τι να θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Μεταβαίνει εις την Αίγυπτον, όπου οι Εβραίοι ήσαν εχμάλωτοι στον Φαραώ, και ο Πανάγαθος Θεός τους ελευθέρωσε, λέγει, από εκείνη την εχμαλωσία και την δουλεία στην οποία ευρίσκονται. Τους ελυπήθη ο Θεός και τους ελευθέρωσε. Από εκείνη όμως την εχμαλωσία ο Απόστολος Παύλος και από εκείνη την αγάπη την οποία έδειξε στους Εβραίους μεταβαίνει εις εμάς τους αμαρτωλούς. Έρχεται εις εμάς και μας λέγει ότι εφόσον τους ελευθέρωσα εκείνους από την δουλεία του Φαραώ, σας ελευθερώνω και εσάς από μία άλλη δουλεία. Εκείνοι ήσαν εχμάλωτοι στον Φαραώ και εμείς είμεθα εχμάλωτοι, αδερφοί μου, εις έναν άλλον Φαραώ, τον νοητόν Φαραώ, τον διάβολο. Είμεθα εχμάλωτοι. Ο καθένας από εμάς, ο οποίος δεν τηρεί το Λόγο του Θεού, είναι εχμάλωτος στον διάβολο. Εχμαλωτίζεται από τον διάβολο, δένεται από τον διάβολο και τα δεσμά του διαβόλου δεν τα διαρρήσει κανείς, ημιμόνον ο Χριστός. Δεν μπορεί να του τα κόψει κανείς τα δεσμά του διαβόλου όταν συλλάβει τον άνθρωπο και τον δέσει. Ενθυμηθείτε εκείνη την συγκύπτουσαν γενή του Ευαγγελίου, όταν κατηγόρησαν τον Χριστόν ότι εθεράπευσεν αυτό το πλάσμα που ήταν σκημένο στην γη, τον κατηγόρησαν ότι παρεύει το Σάββατο. Και τους είπεν ο Χριστός μας ότι είστε υποκριτές του. Ποιος από εσάς την ημέρα του Σαββάτου δεν λύνει τον βούρ, λέγει, ή τον όνον, και τον οδηγεί να πιει νερό? Και εγώ επειδή έλυσα τα δεσμά του διαβόλου με τα οποία ήταν δεμένο αυτό το παιδί 18 ολόκληρα χρόνια, με κατηγορείτε? Αυτά τα δεσμά ακριβώς είναι τούτα τα οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος σήμερα, ότι ο Κύριος ανέβη στους ουρανούς και ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν. Μας πήρεν στην αγκάλι του ημάς τους εχμαλώτους, μας ανέβασε κοντά του και μας ελευθέρωσε από την δουλεία του διαβόλου. Εκείνος έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρόν, έκανε το χρέος του απέναντί μας, ηθέλησε να μας οδηγήσει στην βασιλεία του και εμείς αρνούμεθα. Προτιμούμε τον διάβολο και όχι τον Χριστόν. Τη στιγμή κατά την οποία οδηγήσει, αδερφέ μου, από τον διάβολο, ελάβνεσαι από τον διάβολο, τη στιγμή εκείνη φέρει στο μυαλό σου μία εικόνα. Η αμαρτία είναι εις το ένα μέρος και ο Χριστός είναι εις το άλλο μέρος. Ο ένας απέναντι του άλλου. Η αμαρτία και ο Χριστός. Τολμάς
να απομακρύνεις τον Χριστόν και να ασπαστείς τον διάβολο. Έχεις τη αυτήν τόλμη. Τότε τι να σου πει ο Θεός? Εάν φέρεις στην διάνοια σου αυτήν την εικόνα, να είσαι σίγουρος ότι θα προτιμήσεις τον Χριστό και θα φύγεις από την αμαρτία, θα γλιτώσεις από την αμαρτία, θα σε ελευθερώσει ο Χριστός από την αιχμαλωσία την οποία ακριβώς σου υπόσχεται σήμερον διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Διό ανέβει στους ουρανούς, λέγει, και εχμαλώτησε εχμαλωσία. Αυτήν την εχμαλωσία την επήρε ο Χριστός, την απεμάκρυνε και έδωκε, λέγει, δώματα της ανθρώπης και χάρισε στους ανθρώπους, λέγει, χαρίσματα. Μας απάλλαξε από την αμαρτία και μας έδωσε τη χάρη του. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και λέγει, αυτός, λέγει, ο οποίος κατέβει, τι εστίν, ποια είναι η σημασία την οποία ακριβώς έχει αυτή η κατάβαση του. Τι εστίν ότι κατέβει, λέγει, πρώτον επί την γην και εις τα κατώτατα της γης. Διότι ο Χριστός δια να σώσει τον άνθρωπον εταπείνωσεν εαυτόν και ευρέθη εν σχήματι ανθρώπου, λέγει, και εκένωσεν εαυτόν και γέννητο υπήκουος εις τον πατέρα του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τόση ήταν η αγάπη του Χριστού εις εμάς. Και αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Εφόσον εκατέβηκε από τους ουρανούς, λέγει, δεν έμεινε μόνον εις την γη, αλλά κατέβηκε εις τα κατώτατα της γης, εις τον Άδη. Επί τρεις ημέρες ο Κυριός μας εκήρυξεν εις τον Άδη, όπου ήσαν εχμάλωτες οι ψυχές έως τη στιγμή εκείνης του θανάτου του. Εκήρυξεν εις τον Άδη επί τριήμερον και υπήρχαν ψυχέ οι οποίοι ανέμενον την ώραν εκείνη. Ο δε Ιωάννης ο πρόδρομος, έως ότου να έρθει ο Χριστός με τα τρία χρόνια εις τον Άδη, εκήρυτεν ότι θα έρθει ο Θεός να μας ελευθερώσει. Ποιοι τον ήκουσαν? Έπρεπε η κόλαση να αδειάσει τελείως. Όπως αυτή τη στιγμή μας λέγει ο Θεός, ότι είμαι κοντά σας, λέγει, και εσείς στρέφετε την πλάτη σας σε μένα και αγαπάτε τον εχθρό μου. Το ίδιο συνέβη και στον Άδη. Δεν επίστευσαν όλοι. Δεν ήκουσαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο που εκήρυτεν ότι θα έρθει το φως και θα μας ελευθερώσει από αυτό το σκοτάδι του Άδου. Επίστευσαν μόνον εκείνοι οι οποίοι επερίμεναν την ώρα εκείνη. Και όταν κατέβει ο Χριστός επί τρεις ημέρες μέσα εις τον Άδη και εκήρυξε, τότε, λέγει, ελευθερώθησαν όσοι τον επίστευσαν. Τούτο είναι το ίδιο σημείο το οποίο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Όποιος αγαπήσει τον Χριστόν ελευθερώνεται από την δουλεία της αμαρτίας. Όποιος δώσει την ψυχή του στον Χριστό, τότε γίνεται ο Χριστός κυβερνήτης του ανθρώπου. Και κατέβει ο Κύριος μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, έως τα κατώτατα της γης. Αδερφοί μου, την ώρα που αναισθήθηκε ο Χριστός, η σφαίρα αυτή της γης, αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε, εφωτίστη ολόκληρος, ανακαινίστη ολόκληρος. Δεν έμεινε τίποτε το οποίο δεν έλαβε το φως της Αναστάσεως του Κυρίου.
Ο Κύριος μας όταν αναστήθη λέγει τα πάντα πεπλήρονται φωτός, ουρανός δε και γη λέγει και τα καταχθώνει. Όλα γέμισαν με φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και ο Καταβάς λέγει αυτός εστίν ο Αναβάς. Εδώ το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Ο Καταβάς λέγει από τους ουρανούς είναι αυτός ο οποίος ανέβει στους ουρανούς. Και στα υψηλότατα μέρη του ουρανού λέγει είναι να πληρώσει τα πάντα. Οι Ιουδαίοι αδερφοί μου επίστευαν ότι υπάρχουν τρεις ουρανοί. Ο πρώτος ουρανός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργήθη, μόλις είπε ο Θεός, γεννηθήτω το στερέωμα. Και γένετο λέγει το στερέωμα του ουρανού και η γη. Δημιουργήθηκε η γη και ο ουρανός. Ο δεύτερος ουρανός, τον οποίον επίστευαν οι Ιουδαίοι, είναι αυτός ο ουρανός ο οποίος έχει τα άστρα, τον οποίον βλέπουμε και εμείς. Και ο τρίτος ουρανός είναι μεταξύ των αστέρων και της γης, στα οποία υπάρχουν τα νέφη και τα πετεινά του ουρανού. Στον πρώτον ουρανό είναι οι άγγελοι, στον δεύτερον ουρανόν είναι οι αστέρες και στον τρίτον ουρανόν είναι ενεφέλες, τα νέφη, τα οποία πληρούν την γη με είδωρ για να ζούμε. Αγγελοφόρος ουρανός έλεγαν οι Ιουδαίοι, αστεροφόρος ουρανός και νεφελοφόρος ουρανός. Ο Κύριος μας ανέβει πάνω από αυτούς τους ουρανούς, στα υψηλότατα λέγει μέρη του ουρανού. Εκεί όπου δεν δύναται ο άνθρωπος να κατανοήσει το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο Θεός. Και από εκεί ο Πανάγαθος Θεός λέγει επλήρωσε τα πάντα. Τα έχει γεμίσει με τη χάρη Του, με τη δόξα Του. Και εμάς μας αξίωσε, αδερφοί μου, να βρισκόμεθα εις αυτήν τη χάρη του Θεού. Εκείνο το οποίο μας απομένει είναι ένα. Πώς να καθαρίσουμε την ψυχή μας από την αμαρτία. Να εχμαλωτιστούμε εις τον ελευθερωτήν Χριστόν. Να γίνουμε οι δικοί του εχμάλωτοι, όχι εχμάλωτοι του διαβόλου. Και εκείνος από ψηλά που μας βλέπει και μας δίνει τη χάρη του, εκείνος θα μας αξιώσει στον παρόντα κόσμο να ζήσουμε με την ειδική του ευλογία και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.